Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Βαγγελάτη. Κύριε Βαρουφάκη, είναι καλό ή κακό που δεν έγινε το deal της συγχώνευσης Εθνικής Eurobank, κατά τη δική σας γνώμη? Μέσα σε ένα σκηνικό δεινών εξελίξεων δεν μπορούμε να μιλάμε για καλό, αλλά εγώ προσωπικά, και μπορεί να σας ξενήσει, αυτό να σας φανεί λίγο παράξενο, χαιρετίζω την παρέμβαση της Τρόικας να μην γίνει αυτή η συγχώνευση. Με ποιο σκεπτικό? Με το σκεπτικό ότι αν έχεις πάρεις δύο κοτρώνες και τις δέσεις μαζί τους με ένα σκηνή, δεν θα επιπλέψουν πιο εύκολα σε μια φουσκοθαλασσιά. Οι δύο τράπεζες αυτές, αλλά και οι υπόλοιπες, δυστυχώς, είναι πτωχευμένες, βαθιά πτωχευμένες. Και η προσπάθεια να διατηρήσουμε τα κεκτημένα των ιδιοκτητών τους με τεράστιο δανεισμό από το πτωχευμένο ελληνικό δημόσιο μέσα από μια συγχώνευση η οποία δεν έχει από πλευράς τραπεζικών κριτηρίων κάποια βάση στον ορθολογισμό, θα αποτελούσε ένα τεράστιο σφάλμα. Ναι. Γιώργο, τι λες γι' αυτό? Ήθελα την άποψη του κυρίου Βαρουφάκη, ειδικά η εθνική που έχει για παράδειγμα τη Finance Bank, που θεωρείται ένα περιουσιακό στοιχείο μεγάλης αξίας. Γιατί λέτε ότι είναι πτωχευμένη? Η αλήθεια είναι ότι από τις λίγες σωστές κινήσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, η οποία γλιτωρήθηκε κιόλας, ήταν η αγορά της Finance Bank. Και αυτό δίνει ένα ατού στην εθνική. Αυτό ίσως είναι λόγος η εθνική να προσπαθήσει να παραμείνει μόνη της. Και να προσπαθήσει μέσα από μια έξυπνη πώληση η χρήση αυτού του περιουσιακού στοιχείου να κρατήσει την κεφαλαιοποίησή της πάνω από το ελάχιστο ικανό επίπεδο. Δεν είναι επιχείρημα γιατί πρέπει να συγχωνευτεί με τη Eurobank. Πάντως αυτή η κίνηση, έτσι όπως το λέτε κύριε Βαρουφάκη, και νομίζω αυτό ήταν και το ερώτημα του Γιώργου, διασφαλίζει τρόπον για παράδειγμα την εθνική. Είναι ένα βαρύ περιουσιακό στοιχείο αυτή, ή να το πούμε κιόλας ίσως για όσους πάλι δεν ξέρουν, και θα το λέω συνέχεια γιατί πρέπει να βοηθήσουμε όλους να έχουν κοινή βάση πληροφόρηση. Είναι τουρκική τράπεζα. Έτσι. Είναι μια επένδυση. Μια επένδυση που έκανε η Εθνική Τράπεζα, κάποιοι την επέκριναν τότε, αποδείχθηκε σε πολλούς τομείς μια κίνηση που είδε αρκετά μπροστά και είναι ίσως η πιο πετυχημένη που έχει γίνει. Ακριβώς. Τώρα το ερώτημα βεβαίως είναι κατά πόσο η τεράστια μαύρη τρύπα της Εθνικής Τράπεζας μπορεί να κλείσει, να καλυφθεί από την πώληση της Finance. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί. Αλλά σε καμία περίπτωση, είτε μπορεί είτε δεν μπορεί, αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποδειχθεί, δεν νοείται αυτή τη στιγμή μια συγχώνευση με τη Eurobank. Για ποια τρύπα μιλάτε? Δεν κατάλαβα, το συγγνώμη. Η τρύπα της Εθνικής Τράπεζας, ποια είναι η τρύπα της Εθνικής Τράπεζας? Η Εθνική Τράπεζα είναι πτωχευμένη. Είναι πτωχευμένη. Με καθαρά τραπεζικά κριτήρια. Όταν μιλάμε για τα κεφάλαια. Πτωχευμένη εννοείται ότι ζητάει κεφάλαια, τα οποία κεφάλαια μας έχει πει πόσα είναι η BlackRock. Κάνω λάθος? Είναι και άλλα κεφάλαια που δεν ξέρουμε. Κοιτάξτε, ούτε και η BlackRock έχει, αν θέλετε, το αλάθητο. Η αλήθεια είναι εξής. Είναι κάτι που ξέρεις παραπάνω επιτρέψτε από την BlackRock. Δηλαδή, κύριε Βαρουφάκη, μιλάμε αυτή τη στιγμή στον ελληνικό λαό, ο οποίος ελληνικός λαός είναι και καταθέτης και στην Εθνική και στην Eurobank και στην Πειραιός και στην Αλφα. Όταν λέμε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι βαθιά πτωχευμένο, είναι σαν να του λέμε πήγαινε, πάρε τα λεφτά σου και πήγαινε τα στο Λονδίνο, στο Βερολίνο. Θα πω ένα πράγμα. Ένας φίλος που παρακολουθεί στενά τα οικονομικά μου έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει: ο Βαρουφάκης πάντως είναι συνεπής. Είχε μιλήσει για τράπεζες ζόμπι στο βιβλίο του Καπιταλιστή Κοσμινόταυρος. Κοιτάξτε, μετά το 2008, μην το ξεχνάμε αυτό, όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες με τα επίσημα τραπεζικά κριτήρια πτώχευσαν. Ο λόγος που δεν πτώχευσαν στην πράξη, συνέχισαν να λειτουργούν, είναι επειδή το δημόσιο, ο φορολογούμενος, στη Γερμανία, στη Γαλλία, παντού, έσπευσε να κλείσει τα κενά αυτές τις μεγάλες μαύρες τρύπες. Στην Ελλάδα, μετά την κρίση του 2010, έχουμε μια μεγάλη ψαλίδα μεταξύ δύο πραγμάτων, δύο ποσών, για να το πάρουμε πάρα πολύ απλά. Τι είναι αυτό που εννοούμε κεφάλαια που υποτίθεται ότι πρέπει να έχει μια τράπεζα για να μην θεωρείται πτωχευμένη? Δεν είναι ρευστό χρήμα, ξέρετε. Είναι η διαφορά. Για να θεωρείται ικανοποιητική και ελαφρυλοποίηση μια τράπεζα να μην είναι πτωχευμένη, πρέπει τα χρέη της συν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να μην υπερβαίνουν τα περιουσιακά της στοιχεία συμπεριλαμβανομένων και των εξυπηρετούμενων. Να προτείνω κάτι, να το κάνουμε λίγο πιο απλό, γιατί μπαίνουμε σε θέματα τα οποία αρχίζουν να είναι λίγο σεμιναριακά.
Το σημαντικό λοιπόν είναι το εξής, κύριε Βαρουφάκη. Ένα απλό ερώτημα που όποιος μας παρακολουθεί θέλει να ακούσει και τη δική σας γνώμη. Οι υπόλοιποι την έχουν εκφράσει ήδη. Υπάρχει κατά την κρίση σας θέμα κινδύνου για καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες? Τεράστιο. Τεράστιο. Πού το στηρίζετε αυτό και το εκφράζετε έτσι? Με το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις ελληνικές τράπεζες, που όλο και αυξάνεται λόγω της ύφεσης. Με την καθίζηση της αξίας των μετοχών. Την αδυναμία τους να προσελκύσουν νέους μετόχους, την ύφεση να φουντώνει και στο μέλλον, τα πολύ αρνητικά αποτελέσματα του νέου Κυπριακού με το νέο δόγμα Dijsselbloem, ακόμα και τα 50 δισεκατομμύρια που δανείζεται το πτωχευμένο ελληνικό κράτος για να πάνε στις τράπεζες, στο πλαίσιο της ανακεφαλοποίησης, δεν αρκεί έτσι ώστε οι τράπεζές μας να μπορούν να θεωρούνται, σύμφωνα και με τη Βασιλεία, αν θέλετε, ότι δεν είναι πτωχευμένες. Το οποίο σημαίνει ότι αν οι πόρτες τους παραμένουν ανοιχτές και τα ATM λειτουργούν, στο βαθμό που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να παρέχει ρευστότητα και στο βαθμό που υπάρχει μια πολιτική συμφωνία ότι δεν θα συμβεί αυτό που συνέβη στην Κύπρο. Αυτά πρέπει να τα λέμε. Ξέρετε, θα ήθελα πάρα πολύ να σας πω ότι δεν είναι έτσι. Ναι. Αλλά κύριε Βαγγελάτο, να προσθέσω ένα πράγμα. Ναι. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, αν είχατε 20.000 ευρώ και ήσασταν ένα συνταξιούχος στην Ισπανία, Ισπανός, θα τα βάζατε σε μια Ισπανική τράπεζα? Η απάντηση είναι ότι δεν θα είχατε λόγο να τα, ισχυρό λόγο να τα κρατήσετε σε μια Ισπανική τράπεζα. Το γεγονός ότι η Ευρωζώνη αποδομείται και τα τραπεζικά συστήματα της περιφέρειας βρίσκονται σε πολύ επισφαλή θέση είναι μια πραγματικότητα. Το γεγονός ότι το λέμε αυτό προφανώς έχει το αρνητικό αντίκτυπο ότι ενισχύει την τάση φυγής των καταθέσεων προς τη Γερμανία. Ωραία, να κάνω λοιπόν ένα... γιατί η τοποθέτηση είναι σαφής. Για να μην σας πω την αλήθεια.